Τι πάνε ή όχι. Προς το παρόν παίζεις μόνο. Αν χρειαστεί θα αλλάξω, αλλά άμα δεν χρειαστεί. Θα το αποφύγεις. Το αποφεύγω. Τη σχέση σου μαζί με τον μπαμπά θέλω να μου πεις. Αν είναι αυστηρός, δεν είναι. Ναι, πες μας παιδί μου. Τι είναι, τι θες να πεις για τον μπαμπά. Ναι. Τελευταία δήλωση. Ναι. Δεν είναι αυστηρός. Άμα χρειαστεί κάποιο θέμα απλά το συζητήσουμε. Δεν θα φωνάξει. Κάτι που με καρβίσει εισαγωγικά είναι που νομίζει ότι έχει καλύτερο σώμα από μένα και από τον Άρη. Αυτό έχει αυτή την εντύπωση. Ναι, εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Αυτό. Γενικά όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι αυστηρός ή όχι. Είναι του διαλόγου. Ναι. Σε παρακολουθεί ως μπαμπάς, δηλαδή θέλω να σου πω πού πας, τι κάνεις, πόσο είσαι στο Facebook, τι γίνεται. Είναι μια σχέση στην οποία του λέω μπαμπά θα κάνω αυτό, μπαμπά θα κάνω εκείνο. Δηλαδή. Και το λέω εγώ από μόνος, δεν χρειάζεται να με παρακολουθήσει, να μου πει κάτι, θα μου πεις που θα πας ή να με απαγορεύσει κάτι. Το κορίτσι σου το έχει δει. Όχι. Θέλω να μου πεις αν σε επηρέασε το διαζύγιο των γονιών σου. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με την ίν σύντροφο του μπαμπά σου. Είναι στην αρχή ήταν περίεργο, αλλά επειδή ήξερα ότι αυτό θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, θα είναι στη ζωή μου, είπα ότι θα ζήσω έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, θα κοιτάξω να περάσω καλά, να ζω τη ζωή μου ωραία, όπως έχουν έρθει τώρα τα πράγματα. Και δεν θα κάτσω να κλειστώ στον εαυτό μου και να απογοητευτώ με αυτό που έγινε. Και η σχέση, ναι, με την νέα σύντροφο είναι μια χαρά. Είναι καλά, είναι καλή. Τώρα με την κόμιση θα θέλω να μου πείτε. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα, γιατί είναι ένα παιδί, μια νέα ζωή, στην οποία όταν εγώ είμαι μεγαλύτερος και όταν είχε έρθει ο Άρης, εγώ ήμουν μικρός, δεν έχω καταλάβει τι πάει να πει μια νέα ζωή. Αλλά τώρα που είμαι μεγάλος και βλέπω αλλιώς τα πράγματα, είναι εντάξει. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι μικρή αδερφή. Ακόμα και όταν το λέω μικρή αδερφή, πάλι με ενθουσιάζει. Δεν ανάγκη να τη δω, αλλά εντάξει. Εκεί ενθουσιάζομαι διπλά. Τι θέλω να πω. Ό,τι έχω να του πω, πιστεύω ότι το έχω δείξει μέσα από τη συμπεριφορά μου απέναντι σε εκείνον. Αν έχω να του πω κάτι, θα το ξέρει ήδη. Απλά τον αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θα πω στον μπαμπά είναι ότι έχω στο μυαλό μου ένα καινούριο βίντεο να προετοιμαστεί.